Λοιπόν, έχουμε τον Κωνσταντίνο Ιωακιμίδη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Α, μια χαρά. Καινούργιο βιβλίο. Κάτσε, κάτσε, περίμενα να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν, σε πετυχαίνουμε στην Αθήνα. Τώρα ναι. Αλλά... λίγο πριν, άμα με παίρνατε, θα ήμουν στην Κρήτη. Στην Κρήτη, πώς γίνεται αυτό? Είχα παρουσίαση στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο. Μια βαλίτσα, κι ας είναι γριά, δεν γίνεται να μην ταξιδεύει. Κάτσε, πριν να φτάσουμε στη γριά βαλίτσα, θέλω να μου εξηγήσεις πώς γίνεται όταν ήσουν μικρούλης, έτσι, εκεί πέρα στην τρίτη τάξη δημοτικού, να αρχίσεις εκεί να κάνεις, λέει, παραστάσεις καραγκιόζη, έτσι, και ένα χρόνο μετά ανεβάζεις, λέει, και την πρώτη επιθεώρηση στον ακάλυμτο της πολυκατοικίας. Ναι. Λοιπόν, από πού ξεκινάει το κακό? Από πού? Ότι η μαμά σαν διασκέδαση, σαν ψυχαγωγία, με πήγαινε θέατρο. Και με πήγαινε θέατρο από πολύ μικρή ηλικία. Ωραία. Και όχι απαραίτητα σε παραστάσεις για παιδιά. Από μικρή ηλικία το αγάπησα. Άρχισα να υποδίωμαι ρόλους. Άρχισα να παίρνω υφάσματα, ρούχα και να κάθομαι στον καθρέφτη μπροστά και να βγάζω λόγους και τα σχετικά. Σε βοηθούσαν και τα αδέρφια σου, γιατί... Όχι, αυτά είναι θεατές. Α. Τα πρώτα θύματα ήτανε. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Τα πέντε μου αδέλφια, να είναι καλά. Η μωμά σου να σε έβλεπε κάπως έτσι, με όλο πως το περιγράφεις, θα είχε μια ανησυχία τότε η γυναίκα. Θα λέει, τι κάνει το παιδί. Χαιρότανε. Α, χαιρότανε. Ναι, ναι. Και όντως ξεκίνησα με παραστάσεις καραγκιόζη. Όλοι αγαπήσαμε καραγκιόζη. Κάποια στιγμή, μάλιστα σε ένα ταβερνάκι, πετύχαν οι γονείς μου τον Σπαθάρη, ο οποίος τους εξήγησε, τους έδειξε τον τρόπο πώς φτιάχνονται οι πραγματικές φιγούρες. Ναι. Και πήρα, καταλαβαίνετε, τρελή χαρά. Γιατί έμαθα να φτιάχνω αυθεντικές φιγούρες καραγκιόζη. Και αναβαθμίστηκες. Φυσικά. Και στον πίσω χώρο, λοιπόν, τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας, εκεί ήταν. Το θέατρο. Το πρώτο μου θέατρο, ναι. Ήμουνα θεατρικός παραγωγός. Έκοβες και εισιτήρια? Όχι, δωρεάν ήτανε. Α, ήσουν large δηλαδή. Τώρα νίκια μου, ρε, φτωχογειτονιά, δηλαδή, εντάξει. Σωστό κι αυτό, ναι. Κάναμε αυτό που μας άρεσε και το κάναμε και με μεγάλη χαρά. Και στην τρίτη τάξη, ναι, κάπου εκεί τρίτη τετάρτη, έγραψα και μια επιθεώρηση. Ναι. Με πρόβες, φτιάξαμε σκηνικά. Τι θέμα είχε η επιθεώρηση? Τις βάψαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια. Τι θέμα είχε η επιθεώρηση που έγραψες? Βασικά κοροϊδεύαμε αυτά που βλέπαμε στην τηλεόραση. Σωστά. Ναι, επιθεώρηση είναι και αυτό. Ναι, κοροϊδεύαμε αυτά που βλέπαμε στην τηλεόραση. Εκεί δηλαδή. Βλέπω επίσης ότι αργότερα, φυσικά μεγαλώνοντας, σπουδάζεις υποκρατική στον Ίασμο. Ναι. Και με εξαιρετικούς σκηνοθέτες έχει συνεργαστεί. Γιώργος Μιχαηλίδης, Νικήτα Τσακύρογλου, πολύ μεγάλα ονόματα. Φαντάζομαι πήρες πάρα πολλά από αυτούς. Όπως επίσης, ναι, και πολύ διάστημα που έμεινε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Και αυτό. Εθοποιός στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Είδες, με πρόλαβες. Σε πρόλαβα. Είμαι λίγο βιαστικός. Ναι, είσαι λίγο τρέχεις. Ναι, ξεκίνησα με το Μίκη Θεοδωράκη και τη Λυσιστράτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη. Μετά μας πήρε ο Γιώργος Μιχαηλίδης στο Ηρώδιο, ένα έργο του Καμπανέλη, μια υπερπαραγωγή με ζωντανή ορχήστρα, 50 άτομα θίασο. Με Χρήστο Λαδιαβάτη, με Ιάκωβο Ψαρά, με Γιώργο Τσιτσόπουλο, με Μίμη Χρυσομάλη. Παίξαμε στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, μετά το Ηρώδιο. Τι συναισθήματα είχες όταν έπαιζες με αυτούς τους μεγάλους, έτσι, θεατρικούς? Καταρχάς ήμουν πολύ παιδάκι, έτσι, ήμουν 22 ετών. Και να είσαι τώρα στο Ηρώδιο ή στο Θέατρο Γης, που είναι θέατρα τέρατα. Ναι, ναι, μεγάλα. Ναι, και να τα βλέπεις όλα αυτά γεμάτα με κόσμο και να είσαι στη σκηνή. Λες, εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο από τη ζωή μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και it's okay. Θεέ μου, σε ευχαριστώ, αυτό έλεγα. Εδώ βλέπω ότι έγραφες και στην εφημερίδα Εγνατία. Έτσι ξεκίνησα, ναι, γραφιάς. Ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη. Αχα. Δηλαδή έπαιζα μεν στο κρατικό, αλλά για να περνάει και η ώρα, είχα μία στήλη στην Εγνατία και στη Θεσσαλονίκη πήρα και το πρώτο μου λάπτοπ. Θεσσαλονίκη έμαθα το Word να γράφω και να αποθηκεύω. Είδες, βέβαια, τι κάνει η Θεσσαλονίκη. Είδες και το Excel, φαντάζομαι, θα έμαθε. Σε ποια περιοχή έμενες? Έμενα στα πανεπιστήμια από κοντά. Α, από πάνω. Ευαγγελίστρια λέγεται. Ναι, 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 από πάνω από τα πανεπιστήμια. Α, ωραία θέα θα είχε. Ναι, ήμουν πάρα πολύ κοντά στο Λευκό τον Πύργο. Οπότε είχα παράσταση, δηλαδή δεν αγωνόμουν, με την ησυχία μου. Έπαιρνα το καφεδάκι μου, πήγαινα στο θέατρο. Και πώς προκύπτει μετά από λίγο καιρό να θες να γράψεις ένα ολοκληρωμένο βιβλίο, το οποίο φαντάζομαι έχει μια διαφορετική νοοτροπία και τεχνική? Λοιπόν,
ένα άρθρο της Εγνατίας, εμπνεύστηκα από το άρθρο και το έκανα θεατρικό, το πρώτο μου θεατρικό, το τελευταίο Botox. Ναι. Το έστειλα στο διαγωνισμό τότε πρωτοεμφανιζόμενου θεατρικού συγγραφέα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν πήρα κάποια διάκριση, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι δεν είχαν χιούμορ. Ξεκίνησα, κατεβαίνω Αθήνα και αρχίζω και το μοιράζω σε σκηνοθέτες, όσους ήξερα δηλαδή. Περίμενα από κάπου μια απάντηση, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Mm-hmm. Και λέω, παιδιά, εντάξει, okay, πάμε όπως είμαστε. Το γράψω, το κάνω. Το κάνουμε μόνοι μας, για πάρτι μας. Ωραία. Αλλά αυτό δεν ήταν τελικά για πάρτι μας, γιατί η παράσταση έγινε μέσα σε ένα μπαρ. Τότε δηλαδή ο κόσμος έπινε, κάπνιζε και έβλεπε ταυτόχρονα. Όλα μαζί. Ήταν της μόδας τότε, ήταν το 9. Και ήταν μια παράσταση που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και έτσι πήρες θάρρος. Και έτσι μου λένε, δεν αφήνεις το θέατρο να ασχοληθείς με τα γραπτά. Και μου είπε και ένας εκδότης εκεί μες στον κόσμο και αυτά που περάσανε, μου λέει, κάντε διήγημα και θα αναλάβω να στο εκδώσω εγώ. Και να το λοιπόν το πρώτο. Είχες και προτάσεις. Έγινε και. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο βέβαια από θεατρικό να το κάνω διήγημα. Μετά από 2-3 χρόνια βγήκε το πρώτο βιβλίο, το τελευταίο Botox και άλλες ιστορίες. Δηλαδή το θεατρικό σε διήγημα μαζί με τις ιστορίες από την Εγνατία. Αυτό ήταν το πρώτο μου βιβλίο. Να ρωτήσω το, αυτό το τελευταίο Botox, τι ερέθισμα είχες δηλαδή από την Εγνατία, από εκεί πέρα που έγραφες? Τι ήταν αυτό που σε έκανε και σε ερέθησε να γράψεις? Βασικά ήταν ο καιρός Θεσσαλονίκης. Ο Μουντός. Ναι. Ναι. Οπότε έτρωγα πολλές ώρες στην καρσονιέρα. Δεν είχα δηλαδή. Πηγαίναμε σινεμά για φαγητό με τα παιδιά και αυτά. Αλλά υπήρχε και πολύς χρόνος. Οπότε καθόμουνα, έστειβα το μυαλό μου, έβαζα και φαντασία και σιγά σιγά μάθα να γράφω. Και αυτό το πράγμα άρχισε να εξελίσσεται με τον καιρό. Εγώ έχω μεγάλη απορία. Πριν να πάμε στο τελευταίο σου βιβλίο, να μου πεις γι' αυτό. Καταρχήν πρέπει να είσαι φιλόζος, έτσι, για να γράψεις ένα βιβλίο το οποίο να έχει τίτλο Ερμή Μη. Ερμή Μη, ναι. Είχες κάποιο σκύλο, καταρχήν μου το λέγανε Ερμή. Είχα ένα σκύλο που το λέγανε Ερμή, ναι. Και φαντάζομαι ότι είχες ένα πρόβλημα, δεν σ' άκουγε ο σκύλος. Ο Ερμής με είχε τελείως γραμμένο. Ναι, αυτό. Αλλά από κουτάδι που ήταν, καταρχάς ο Ερμής ήταν από τη Χαλκιδική, από την Βουρβουρού. Α, πατρίδα, δικιά μου, ωραία. Ναι, έκανα διακοπές λοιπόν στη Χαλκιδική και εκεί το πήραμε τον Ερμή. Και η ιστορία στον Ερμή τι γίνεται? Ο Ερμής φεύγει από το χωριό του, από τη Χαλκιδική. Ναι. Και κατεβαίνει στην Αθήνα να κατακτήσει τις αθηναϊκές πίστες. Ο Ερμής. Διότι ο σκύλος είναι και γνήσιος σκυλάς. Μάλιστα. Μέσα από τα μάτια του Ερμή βλέπουμε όλη την Ελλάδα. Την πραγματικότητα, τα προβλήματα, την καθημερινότητα και μέσα από μια δική του οπτική ματιά. Δηλαδή, ναι, είναι ένα βιβλίο που αγαπήθηκε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω, γιατί ποιος δεν έχει ένα σκύλο, είναι μια γάτα. Έλατε. Ναι. Και πώς φτάσαμε τώρα στη γριά βαλίτσα? Κάτσε, έχουμε και ένα αστυνομικό. Πού το πάμε? Α, σωστά, το αστυνομικό. Συγγνώμη, δεν μιλήσαμε για το αστυνομικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα από εκεί που έκανε τον Botox, πήγαμε στο σκύλο και πάμε και στο αστυνομικό. Τρία διαφορετικά πράγματα. Φώνει στην Κρυσταλλίδα. Δηλαδή ήταν τέσσερα διαφορετικά. Ναι, τέσσερα διαφορετικά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι, μετά το Ερμή Μη, λοιπόν, εγώ έχω ένα αγαπημένο ταξίδι με το τρένο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ταξίδι. Και ήθελα να γράψω λοιπόν ένα βιβλίο για, αυτό το ταξίδι, για ένα τέτοιο ταξίδι. Έτσι και ξεκίνησε το Φόνι στην Κρυστάλλι, όπου στο ίδιο βαγόνι ένας συγγραφέας συνταξιδεύει με μια καθόλου συνηθισμένη ηρωίδα. Mm-hmm. Πώς ταξιδεύουν λοιπόν προς το Θεσσαλονίκη? Αυτή αρχίζει και του αφηγείται τα φωνικά, να φανταστείτε ότι πετάει και ότι κολυμπάει. Uh-huh. Ότι περπατάει επίσης. Αλλά κατά λάθος, τα έκανε η δόλια από υπερβολική αγάπη. Δεν ήθελε να τα κάνει όλα αυτά. Όλο τυχαίως. Με αποτέλεσμα, όταν φτάνει στη Θεσσαλονίκη και ο συγγραφέας έχει φρικάρει, δεν θέλει να τη δει στα μάτια του, ας πούμε, παίρνει το αεροπλάνο, επιστρέφει πάλι στην Αθήνα και πάει να τη διαρρήξει στο σπίτι. Κάνει αυτό το μεγάλο λάθος ο συγγραφέας. Τη συνέχεια την καταλαβαίνετε, εξαιρετικοί άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στη συνέχεια. Και είναι ένα βιβλίο που με βοήθησε ώστε να με μάθει το ευρύτερο κοινό. Μάλιστα. Δηλαδή γίνανε και πολλές παρουσιάσεις, βγήκα και εκτός Αθηνών, τόλμησα, ας πούμε, να πάω και στη Σύρο. Ήτανε μαγικό το ταξίδι.
Θα μας πεις τώρα για τη βαλίτσα. Ωραία, και περνάνε τώρα σχεδόν 2 χρόνια, φτάνουμε στο καλοκαίρι που μας πέρασε. Γιατί να ονομαστεί η γριά βαλίτσα? Ναι, γιατί δεν ήθελα να γράψω μια βιογραφία ή αυτοβιογραφία, δηλαδή της οικογένειάς μου, όπως υπάρχουν τόσες άλλες σε βιβλία. Έπρεπε να κάνω τη διαφορά με κάποιο τρόπο. Πες μας για τη γριά βαλίτσα, σε παρακαλώ. Έβαλα μια γριά βαλίτσα, ναι, λίτσα τη λένε. Πες μας το story. Λοιπόν, το story είναι ότι τον παππού μου τον είχαν αγνοούμενο στο αλβανικό μέτωπο. Αληθινή ιστορία. Αληθινή ιστορία, ναι. Ωραία. Εκείνος δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει με την Πάτρα, με τη γιαγιά μου, να τους πει ότι είναι ζωντανός. Και ξεκίνησε να πάει η μητέρα μου από την Πάτρα. Ο πατέρας μου είναι μικρασιάτης. Αλλά εγώ είμαι νοικιώτης. Δηλαδή, εδώ γεννήθηκα και εδώ ζω ακόμα στην οίκια. Και ξεκίνησε να επιστρέψει στην Πάτρα με τα πόδια, ο παππούς, και κάνει μια στάση στην Αθήνα, εκεί ξεκινάει η μυθοπλασία δηλαδή, και με αντάλλαγμα, ένας μαυραγωρίτης είχε το κατάστημα με τις βαλίτσες και βγάζει τον χρυσό σταυρό από το λαιμό του για να πάρει τη βαλίτσα να την πάει στη γιαγιά μου δώρο. Δεν ήθελε να πάει στη γιαγιά μου με άδεια χέρια. Μάλιστα. Συνεχίζεται η πεζοπορία, μετά από 10 μέρες καταφθάνει στο σπίτι της, εκείνη τρομάζει που τον βλέπει γιατί ήταν βρώμικος, ταλαιπωρημένος. Τη δίνει τη βαλίτσα, την ανοίγει η γιαγιά μου, τη βλέπει αδιανή και τη λέει ο παππούς μου πολύ τρυφερά: εδώ μέσα θα κρύβουμε την αγάπη μας να μην την πειράξει κανείς. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ όμορφο. Και έτσι ξεκινάει λοιπόν η ιστορία της λίτσας. Κάνουν 3 παιδιά, τη μαμά μου, το θείο μου και τη θεία μου. Υγρό το κλίμα της Πάτρας, είχε όντως προβλήματα η μητέρα μου, σαν μωρό που ήταν. Του είπε ο γιατρός: αλλάξτε πόλη. Οπότε παίρνουν το τρένο, έρχονται στον Πειραιά και ανεβαίνουν στο Πέραμα τα καταπατημένα. Ζουν σε μια παράγκα, πολύ φτωχικά, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Τώρα όλες αυτές τις ιστορίες τις ξέρω από τη μητέρα μου. Ωραία. Καλά, μην πεις όλο το βιβλίο. Ναι. Όχι. Το θέμα είναι ότι μετά τη βαλίτσα τη δίνουν στη μητέρα μου με τα πρικιά της και μετά από κάποια χρόνια τη βαλίτσα την έχω στα δικά μου χέρια και θα σταματήσω εκεί. Δεν μπορώ να προδώσω άλλο. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική ιστορία. Ωραία, μην πεις το τέλος. Δεν είναι όμως μελό, δηλαδή γελάει ο αναγνώστης. Ωραία. Πάντα έχω αυτό το στοίχημα με τον αναγνώστη να τελειώνει το βιβλίο και να έχει ένα χαμόγελο στα χείλη. Αυτό είναι το πιο ωραίο βασικά. Ναι. Γιατί να σας πω ρε παιδιά, πολύ μαυρίλα στις μέρες μας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, Κωνσταντίνε, η μαυρίλα έχει απλωθεί παντού, παντού όμως. Ναι, ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί, έχουν απομακρυνθεί ένας από τον άλλον, δεν είμαστε πια τόσο κοινωνικοί. Οπότε λέω θα γράφω, αλλά να έχω και ένα σκοπό όταν γράφω. Τελικά όμως πρέπει να μου λύσεις μία απορία, Κωνσταντίνε. Τι από όλα αυτά αγαπάς περισσότερο? Αγαπάς τελικά να γράφεις βιβλία, αγαπάς να γράφεις στην εφημερίδα Εγνατία, θες να παίζεις θέατρο? Τι θες, τι είναι αυτό που σε εκφράζει? Δεν γράφω σε κάποια τίποτα τώρα, γιατί μετά την Εγνατία πέρασα και από άλλα έτσι. Βέβαια, και σε κάποια blog έχεις γράψει. Ναι, μπράβο. Οι φίλες μου που έχουν τα blog. Έχω ένα δικό μου blog τις μεθυσμένες ιστορίες. Όπου όποτε έχω αισθανθεί την ανάγκη να γράψω κάτι, το γράφω και το κάνω εκεί ανάρτηση. Πώς είναι το blog αυτό, για πες το? Μεθυσμένες ιστορίες. Ωραία. Έβαλα και το Mood Radio τώρα, δηλαδή. Α, πολύ ωραία. Το θέατρο το αγαπάω πολύ, αλλά πια δεν γίνεται να παίζω στο θέατρο. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα. Στο θέατρο εννοείς, φαντάζομαι. Ναι, πλέον. Θες να μου πεις ότι στο χώρο του βιβλίου υπάρχουνε? Δεν είναι. Ξέρεις, δεν είναι ότι απλά με το βιβλίο δεν παιδεύεσαι. Δηλαδή ο συγγραφέας δεν τελεπωριέται. Έχεις έμπνευση, θα κάτσεις να γράψεις. Έχεις όρεξη. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή αυτό είναι έτοιμο να εκδοθεί? Θα κοιτάξεις να βρεις έναν αξιόπιστο εκδοτικό οίκο. Εγώ δόξα τω Θεώ είμαι σε πολύ καλά χέρια. Είμαι στις εκδόσεις Πνοή της κυρίας Κάκια Ξίδη. Μια και το ανέφερα, τώρα που έχουμε την έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, έχουμε δικό μας περίπτερο πάνω. Σας περιμένουμε για εκδόσεις Πνοή. Έλα μας τα βιβλία είναι αξιόλογα και το ένα είναι ειλικρινά πιο ωραίο από το άλλο. Την Τετάρτη, να το πω, στο Βασιλικού Θεάτρου το Καφέ, παρουσιάζουμε το βιβλίο του Χρήστου Αναστασόπουλου, μόλις κυκλοφόρησε στα βελούδινα ίχνη του δολοφόνου. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το παρουσιάζω εγώ. Και την Πέμπτη το απόγευμα, στην έκθεση, στις 6 ώρα, μαζί με τον Κώστα Μπέζα, που ο Κώστας Μπέζας έχει γράψει το Ψυχή Γραμμένη. Ωραία. Θα παρουσιάσουμε τα βιβλία μας. Παρασκευή φεύγω από Θεσσαλονίκη, γιατί Σάββατο έχω την παρουσίαση στον Κορυδαλό. Είσαι αετός, παντού πηγαίνεις. Ναι, όπου με καλούν. Μια βαλίτσα.
Μια γριά βαλίτσα. Νομίζω, ναι, είναι και δουλειά της βασικά να ταξιδεύει αυτήν τώρα. Δηλαδή, χαλάει κιόλας που... να πούμε για τη γριά βαλίτσα. Δεν μας ακούει η φίλη μας η Πέννη Παπαδάκη τώρα. Γεια σου Πέννη. Πέννη αγαπημένη. Η Πέννη ήταν στην παρουσίαση της Αθήνας. Το καλοκαίρι λοιπόν που ήμουν τελείως χαμένος εγώ στο διάστημα και δεν ήξερα ακριβώς τι θα κάνω με τη γριά βαλίτσα. Ήμουν ψυχολογικά λίγο κάπως και ούτε σε πολύ καλό mood. Και η Πέννη είχε την ιδέα να πάω στις εκδόσεις Πνοή. Εκείνη με βοήθησε δηλαδή και έτσι βγήκε το βιβλίο. Καλή ιδέα αποδείχτηκε. Φυσικά, ναι. Με αγαπάει πολύ και την αγαπάω και εγώ βαθύτατα και το ξέρει. Και εμείς την αγαπάμε και την έχουμε φιλοξενήσει στο σταθμό μας κάποια χρόνια πριν βέβαια. Mm-hmm. Συνεχίζουμε να έχουμε επικοινωνία και να μας δίνει πολύ καλές ιδέες όπως η δική σου περίπτωση, ομολογώ. Ναι. Τώρα το επόμενο είναι καρτούν φάση. Καρτούν! Ναι. Τώρα πώς θα το πω χωρίς να αποκαλύψω. Έχει να κάνει με 80's. Ναι. Α, αυτό είναι ωραίο. Έχει να κάνει με 80's, κατά την γεννήθηκα το 81 και με τις παιδικές σειρές. Τη εποχή εκείνη. Παίζανε στην τηλεόραση. Ναι. Mm. Ναι. Κάτι παραπάνω, παιδιά, δεν μπορώ να πω. Κάτσε να θυμηθούμε τι παιδικές σειρές. Ξέρω εγώ, ουράνιο τόξο και τέτοια. Υπήρχε το ουράνιο τόξο, υπήρχε το στρατό. Τα γάλματα. Τα γάλματα, ναι. Με τη Σολιβάδη, υπήρχε κάτι, αστυνομό Σαΐνη. Καλά, εδώ που τα λέμε, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, όπως ξέρεις, παίζεται ακόμα στην ΕΡΤ, γιατί αναβαθμίζεται η κρατική τηλεόραση. Ναι. Έτσι για να το ξαναθυμηθούμε. Η είναι λίγο εντοπαρισμένη αυτή έτσι, έχει λίγο πλάκα. Ναι, είναι, ναι. Άμα το ακούσεις προσεκτικά, είναι λες και έχουν δώσει τοπιούς κάτι, ας πούμε, και μιλάνε με την καλή χαρά. Ναι, εντάξει. Από ένα σημείο και μετά λες τόση ευτυχία, δεν την αντέχω, Θεέ μου. Γι' αυτό είναι το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, γιατί το Λιβάδι βγάζει διάφορα χορτάρια, όπως καταλαβαίνεις. Το χόντρι, ναι, ναι. Αχ, πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Δεν ξέρω, εσείς έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Νομίζω ότι τα πάμε όλα. Πάνω κάτω, ναι, μέσα σε ένα τετραρτάκι τα προλάβαμε. Επειδή μου βιάζεσαι κιόλας. Ξεχάσαμε ότι ακολουθήσαν άλλα δύο θεατρικά. Ωραία. Βρίστρις 9 που έγινε το 11 με τη Βίκη, τη Χατζή και τη Φιλίτσα Καλογεράκου. Και αυτό ήταν ωραίο. Ωραία δουλειά. Και πριν δύο χειμώνες κάναμε τη Ντίβα. Ένα γυναικείο μονόλογο με την Τώρα την Αυλονούτου. Κωνσταντίνε μου, σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα με την γριά βαλίτσα. Ελπίζουμε τώρα. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Έτσι. Να πούμε ότι ξανά στον κόσμο για που μας ακούει ότι θα είμαστε εκεί όλοι οι συγγραφείς της Πνοής στην έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Που ξεκινάει. Την Τετάρτη. Τετάρτη. Τετάρτη ξεκινάει, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Στην παραλιακή, έτσι. Ναι. Εκεί που γίνεται πάντα δηλαδή, ναι. Με λίγα λόγια. Και πιστεύω η παρουσίαση ότι... της γριάς βαλίτσας στη Θεσσαλονίκη είναι την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα μαζί με την ψυχή γραμμένη του Κώστα Μπέζα. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συνομιλία. Να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί, αισιόδοξοι. Ελπίζω να συνεχίσεις να μας ακούς μέχρι και τη μία η ώρα. Εντάξει, έχουμε άλλες δύο ώρες εκπομπή. Ωραία, εδώ θα μείνεις. Και όλα, που να πάω. Έτσι. Να συντονιστείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κωνσταντίνε μου, καλή συνέχεια. Να πάμε να πιούμε έναν καφέ. Έλα, καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ.